Ψυχολογίας και αναπληρώνεται καθηγήτρια Ρόιτο Μητούλα. Έχετε το λόγο, θα μας μιλήσετε για την πόλη της Λάρισας και τη οικονομία της πόλης. Μία παρουσίαση, μία ερώτησή σας, ό,τι βλέπω, σε συνεργασία με την κυρία Καλτζούρα, διοπαπόφτη του Δαπτυχιακού μας Βέσου της Ανάπτυξης. Έχετε το λόγο. Την παρουσίαση θα κάνει συνεργάτη δάμου η κυρία Καλτζούρα σήμερα. Στα συμπεράσματα που είχε σήμερα. Καλημέρα σας. Παρουσιάζουμε τη φυσιογνωμία της πόλης της Λάρισας και πώς έχει συμβάλει στην ανάπτυξή της. Τα περί φυσιογνωμίας δεν θα σας τα αναλύσουμε. Αποφασίσαμε την κυρία Μητούλα ότι είναι η Ιεροσυλή, εφόσον βρίσκεται ανάμεσά μας ο κύριος Στεφάνου, και προχωράμε κατευθείαν στην πόλη της Λάρισας. Η πόλη της Λάρισας είναι μία από τις αρχαιότερες ελληνικές πόλεις. Κατοικείται από τα προϊστορικά χρόνια και μάλιστα βρίσκεται όλα αυτά τα χρόνια στο ίδιο σημείο και έχει το ίδιο όνομα. Το όνομά της είναι πελασγικής προέλευσης και σημαίνει Φρούριο ή Ακρόπολη. Επί του παρόντος διοικητικά είναι η πρωτεύουσα της ομώνυμης περιφερειακής ενότητας και της περιφέρειας Θεσσαλίας, κέντρα της αποκεντρωμένης διοίκησης στερεάς Ελλάδας Θεσσαλίας. Επρόκειτο για μια περιφερειακή πόλη μεσαίου μεγέθους με πληθυσμό 136.000 κατοίκους. Στη Λάρισα, ξεχωριστό σημείο είναι ο ορεινιώκη του Ρήπου και του Κισάβου, απλώνεται στο κεντρικό τμήμα της Θεσσαλικής Πεδιάδας και μοναδικό χαρακτηριστικό της είναι ποταμός ποινιός που διασχίζει την πόλη. Μελετώντας κανείς την ιστορία της πόλης, την πορεία της εξέλιξής της, διαπιστώνει ότι η πόλη έχει γνωρίσει μεγάλη ακμή και μάλιστα η εικόνα του σημερινού οικιστικού περιβάλλοντος έχει, στην εικόνα αυτή έχει διαδραματίσει ενεργό ρόλο η εξέλιξη των χρόνων. Μετά την απελευθέρωση του 1821 έχουμε το πρώτο σχέδιο πόλης. Βέβαια, ακολουθήθηκαν τα όσα γινόταν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία στα έργα υποδομής με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν και πάλι προβλήματα. Στις αρχές του 20ου αιώνα η αύξηση του πληθυσμού και η εγκατάσταση των προσφύγων κατόπιν η γερμανική κατοχή και καταστροφές της, οι μεγάλοι σεισμοί οδήγησαν στην ανοικοδόμηση χωρίς όμως σχέδιο αναμόρφωσης. Στη δεκαετία του 60 και του 70 επιδεινώθηκαν συνθήκες της ποιότητας ζωής και υποβαθμίστηκε το αστικό περιβάλλον. Στις αρχές της δεκαετίας του 80 η ανάγκη ανασυγκρότησής της έγινε ορατή και επιβεβλημένη. Η αστική ανάπλαση ξεκίνησε και αναδείχθηκε το ιστορικό, με σκοπό να αναδειχθεί το ιστορικό κέντρο. Ξεκίνησαν πεζοδρομήσεις, δημιουργήθηκε ένα μεγάλο δίκτυο πεζόδρομων, μάλιστα είναι ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη, με συνοχή και συνέχεια. Έγινε ανάπλαση των πλατιών και ανάπλαση της κήτης του ποταμού. Οι πεζόδρομοι συνέδεσαν τον ποινιό, την περιοχή του Φρουρίου και το αστικό κέντρο. Η πόλη της Λάρισας, το ιστορικό κέντρο μάλλον της Λάρισας, δίκαια έχει χαρακτηρίζεται ως μια πόλη, μια πολιτιστική διαδρομή. Το αρχαίο θέατρο της Λάρισας, το οποίο αναδείχθηκε το 2006, όταν κατασκευάζονταν πεζόδρομοι, είναι ίσως το βασικότερο πολιτιστικό μνημείο της περιοχής. Δεσπόζει στο ιστορικό κέντρο, και δίνει μια ιδιαίτερη όψη στο τοπίο. Πολύ κοντά βρίσκεται το δεύτερο αρχαίο θέατρο και πολύ σημαντικά μνημεία της Βυζαντινής και της Οθωμανικής περίοδου. Ο Μήλος του Παπά είναι ένα δείγμα που σήμερα χρησιμοποιείται ως ιστορικό και ως πολιτιστικό κέντρο. Είναι ένα σημαντικό δείγμα της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της πόλης. Δυστυχώς πολλοί χώροι, πολλά κτίρια της πόλης, με όλα αυτά που υπέστη από τους σεισμούς και από την άνεχη δόμηση, έχουν χαθεί. Σημαντικά μουσεία και χώροι πολιτισμού βρίσκονται στην πόλη της Λάρισας, με το Διαχρονικό Μουσείο της Πόλης να ξεχωρίζει. Το Διαχρονικό Μουσείο της Πόλης περιγράφει την ιστορία της Θεσσαλίας και συμπληρώνει την πολιτιστική της ταυτότητα. Η Λάρισα σήμερα είναι μια πόλη με ευρωπαϊκή μεγαλούπολη. Το όραμά της είναι να αναδειχθεί σε ισχυρή και καινοτόμη οικονομία με επίκεντρο τον άνθρωπο και το περιβάλλον στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης. Η έρευνά μας έλαβε χώρα στη Λάρισα, στην πόλη της Λάρισας, στους πολίτες της, το Σεπτέμβριο του 2016.
Το δείγμα μας αποτελεί το 46% από γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας και ο μέσος όρος ηλικίας του δείγματος ήταν 42 έτη. Όσον αφορά το επίπεδο της εκπαίδευσής τους, το 55% είχε πτυχίο ΑΕΗ και το 45% είχε παρακολουθήσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το 62,25% απασχολείται στον τριτογενή τομέα και οι υπόλοιποι τομείς ακολουθούν και το 48,50% των ερωτηθέντων έχει δηλώσει ότι το ετήσιο εισόδημά τους κυμαίνεται μεταξύ 10 και 20 χιλιάδων ευρώ. Βασικότερο μνημείο, στοιχείο μάλλον της πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης, αναδεικνύεται το αρχαίο θέατρο. Ο Κωνσταντίνος Κούμας, ο διδάσκαλος τους γένους, που έχει συμβάλει σημαντικά στην πνευματική άνθηση της περιοχής, θεωρείται ως η πιο σημαντική προσωπικότητα της πόλης. Το φυτό ή καλύτερα τα φυτά που χαρακτηρίζουν την πόλη είναι η ακακία, η μανόλη και ο πλάτανος. Όσον αφορά το γευστικό τοπίο της πόλης, το κεμπάπ, το ψητό αρνί και οι πίτες είναι τα χαρακτηριστικά φαγητά της, ενώ το ηχητικό τοπίο συνθέτουν ήχη των αυτοκινήτων και το αεροπλάνο, γιατί καθώς στην πόλη βρίσκεται το στρατιωτικό αεροδρόμιο, το κράξιμο της καρακάξης της πόλης και οι έντονες φωνές των ανθρώπων με μικρότερο ποσοστό, παρότι οι έντονες προσωπικότητες λέει. Το παζάρι και το φεστιβάλ ποινιού που καθιερώθηκε από το 2000 στο πλαίσιο ένταξης του ποταμού στον ιστό, στον αστικό ιστό, έχει σημαντική θέση στη ζωή και έχει γίνει πλέον θεσμός. Στη Λάρισα και γενικότερα στην περιοχή της Θεσσαλίας έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικά έργα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι τομείς που πραγματοποιήθηκαν ήταν οι συγκοινωνίες, η πολιτιστική κληρονομιά, η εκπαίδευση και οι υποδομές. Το οδικό δίκτυο της Λάρισας είναι ίσως ένα από τα καλύτερα της Ελλάδας. Έχει συνδέσει την πόλη με την υπόλοιπη Θεσσαλία και έχει αυξήσει τις ροές επισκεπτών. Ως θετικά της πόλης, οι πολίτες της θεωρούν την ευρωπαϊκή θέση της, το ιστορικό κέντρο και ό,τι αυτό περιλαμβάνει, τα αρχαία μνημεία, τους πεζόδρομους, τον ποταμό ποινιών, οι άνθρωποι της, η έντονη ζωή της και η οικονομία της. Στα αρνητικά συγκαταλέγονται το κλίμα, η έλλειψη χώρων στάθμισης και η ύπαρξη στρατηγικών δομών, ένα θέμα που έχει πρόσφατα αναδείξει και ο Δήμαρχος της πόλης, καθώς όταν εγκαταστάθηκαν οι στρατηγικές δομές, δεν κατοικούνταν οι περιοχές. Επίσης, αντισταθμικά της είναι η ρήπανση και η έλλειψη πράσινου, καθώς το πράσινο της πόλης είναι άξιζε κατανεμημένο. Τρόπο συμβολής φυσιογνωμίας στην τοπική ανάπτυξη αναδεικνύεται η κλίση προς τη βιώσιμη ανάπτυξη, η ανάπτυξη πολιτιστικής κληρονομιάς, η διοργάνωση εκδηλώσεων στην εικόνα της πόλης και τα διεθνή δίκτυα. Συμπεραίνοντας, όπως ο κύριος Στεφάν τονίζει ιδιαίτερα, η φυσιογνωμία θεωρείται πρώτη προτεραιότητα για τη βιώσιμη ανάπτυξη ενός τόπου. Πυκνωτές της φυσιογνωμίας της πόλης της Λάρισας, όλα αυτά τα στοιχεία που τη διακρίνουν από τις άλλες πόλεις και την κάνουν τόσο ξεχωριστή, είναι η γεωγραφική της θέση, το αρχαίο θέατρο και το ιστορικό κέντρο γενικότερα, η ζωή της και η οικονομία της. Το 93,3% του δείγματος, μάλιστα, θεωρεί ότι η ανάπτυξη της φυσιογνωμίας της πόλης έχει συμβάλει στην ανάπτυξή της. Και το 35% πιστεύει ότι η ανάπτυξη της πόλης οφείλεται στην ανάπτυξη της φυσιογνωμίας της. Μάλιστα, σχετική έρευνα έχει δείξει ότι οι καταστηματάρχες μετά την ανάπλαση του ιστορικού κέντρου έχουν σημειώσει αύξηση στα εισοδήματά τους. Η φυσιογνωμία λοιπόν ενός τόπου μπορεί να καταστεί κανείς να βελτιώσει την κοινωνικο-οικονομική δραστηριότητα και προτείνουμε λοιπόν οι τοπικοί φορείς διοίκησης και οι κάτοικοι να αναγνωρίζουν την ανάγκη για εξωστρέφεια της εικόνας της Λάρισας στο νέο περιβαλλον. Μάλιστα γίνεται αυτή την περίοδο και ένα εκτελείται μάλλον και ένα στρατηγικό σχέδιο marketing της πόλης διεθνώσεως. Ευχαριστώ πολύ.